Ε, έχουμε μία άλλη εφεύρεση. Είναι δύο, το καράτε και η γιόγκα. Το καράτε και η γιόγκα. Αυτά τα δύο είναι φοβερά πράγματα, τα οποία μέσα σε αυτά κρύβεται καθαρά ο διάβολος. Μέσα σε αυτά τα δύο κρύβεται καθαρά ο διάβολος. Και έχουμε ακριβώς μαρτυρίες περί τούτου, τα οποία θα σας αναφέρω. Και η φυσιοθεραπεία, ίσως ξαφνιάζουν μερικούς αυτά τα πράγματα τα οποία ομιλούμε, συνδέονται άμεσα με την ανατολίτικη κοσμοθεωρία και αποκρυφολογία. Πρακτικές ινδουιστικές και βουδιστικές θεωρίες μας οδηγούν εν αγνία μας σε πνευματικές περιπέτειες και κίνδυνο ψυχικό. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να δεχθεί ένας χριστιανός ασκήσεις γιόγκα μόνον ως ασκήσεις σωματικές για χαλάρωση κλπ, διότι θα αισθανθεί συν το χρόνο μέσα του μία επίρρεια πειρασμική. Μία πρώην δασκάλα της γιόγκας στην Γαλλία έλεγε ότι μέσα της μεγάλωνε αυτόματα όλο και πιο πολύ η πίστη στην μετενσάρκωση. Δηλαδή έκανε αυτήν τη γιόγκα και μέσα της έμπαινε ο διάβολος και της έλεγε ότι τώρα, λέγει, όταν θα πεθάνεις θα πας αλλού και αλλού και αλλού έως ότου να εξηλαιωθείς, να καθαρίσεις και να μπήσεις στον παράδεισο. Όσο και αν αυτή εσωτερικά αντιστεκόταν σε αυτόν τον πειρασμό ο οποίος ερχόταν. Μάλιστα ένας μαθητής της την ώρα της διδασκαλίας της γιόγκα έπεσε σε έκσταση, ήλθε σε επικοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Και άλλοι που εδέχτησαν τη θεραπεία με βελονισμόν δεν μπορούσαν κατόπιν να προσευχηθούν. Είχαν πνευματικές περιπλοκές και συγχύσεις. Τούτο μου συνέβηκε και εδώ, στην εκκλησία. Είχα ένα παιδί άρρωστο, το οποίο κάποιος του είπε να πάει σε έναν που κάνει βελονισμούς. Επήγε και όταν επήγε ήρθε και μου έκανε παράπονα ότι δεν μπορούσε να ησυχάσει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Δηλαδή έπρεπε κανονικά μετά από τον βελονισμό εκείνο να θεραπευτεί. Δεν θεραπεύθηκε. Και είναι τούτο ένα ερώτημα. Μπορούμε να δώσουμε πίστη σε αυτά τα οποία αποκαλύπτονται ή να τα ξεπεράσουμε και να πούμε άστα, δεν μας ενδιαφέρει, εμείς τη δουλειά μας τα κάνουμε.